Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζου. Είμαι ο Βαγγέλης και σήμερα θα σας μιλήσω για το ARX. Το ARX είναι ένα παιχνίδι το οποίο με το που ανακοινώθηκε έκανε πάταγο. Μπαμ, ανοίξαν οι κεραίες, ανοίξαν τα πιάτα, τα ραντάρ. Τρελάθηκε πολλοί κόσμοι, μεταξύ των οποίων και εγώ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Είναι από τον σχεδιαστή και την εταιρεία που έφερε το Root. Και η εταιρεία που έφερε το Root και ο σχεδιαστής ο ίδιος. Αυτό και μόνο για πολλοί κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, ανεβάζει πολύ τις απαιτήσεις και σίγουρα τον ενθουσιασμό. Όπως και έγινε και γι' αυτό και ακούστηκε πολύ το παιχνίδι. Γι' αυτό και έχει μεγάλη απήχηση, γι' αυτό και μιλάει πολλοί κόσμος για το παιχνίδι. Τώρα πρόσφατα κυκλοφόρησε από το crowdfunding, από το Kickstarter και σύντομα θα βγει και retail. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο, να πω από την αρχή, ότι δεν έχει καμία σχέση με το Root. Και δεν νομίζω ότι αξίζει να συγκριθεί και με το Root. Μπορεί κάποιος να πάει στη διαδικασία να το συγκρίνει, γιατί είναι από τον ίδιο σχεδιαστή, την ίδια εταιρεία. Έχει και το ίδιο γλυκό art, χαριτωμένο art, αλλά στο διάστημα. Αλλά θεωρώ ότι είναι διαφορετικό τύπο παιχνίδι και πρέπει να κρυφθεί μόνο του σε οντότητα, γιατί και αίσθηση διαφορετική βγάζει, και άλλο το scope, και άλλο το στυλ του παιχνιδιού. Αφού λοιπόν, είναι όμως και τα δύο wargame, έτσι, πολεμικά παιχνίδια. Αφού φύγει αυτό από την άκρη, να πούμε ότι το ARX είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι sci-fi παιχνίδι, ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών 4X, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι 4X, έλεγα ότι είναι περισσότερο 3X. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, τουλάχιστον στο core game, δεν έχω δοκιμάσει το campaign. Έχω ακούσει ότι έχει πολύ ζωή το campaign και αλλάζει πολύ το παιχνίδι. Ίσως εκεί να έχει και exploration. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει το χαρακτήρα και το απόσταγμα όλων αυτών των παιχνιδιών, των βαριών παιχνιδιών, το Allied Struggle, συγγνώμη, το Allied Imperium, Eclipse, αντίστοιχα το Clash of Cultures και όλα αυτά τα 4X games, είτε είναι στην αρχαιότητα είτε είναι στο διάστημα, απλά αναφέρω τα διαστημικά γιατί προφανώς είναι διαστημικό και το θέμα του, που έχουν όλα αυτά τα τίσχα στοιχεία της μάχης, της έντασης, να φτιάξεις την οικονομία σου, να εκμεταλλευτείς διάφορα πράγματα, να επεκταθείς, να πολεμήσεις, να εξολοθρεύσεις τον άλλον κ.ο.κ. Έχει όμως κρατήσει, έχει φτιάξει το απόσταγμα όλων αυτών των παιχνιδιών και το έχει καταφέρει να το κρατήσει μέσα σε ένα δύο, με ένα πολύ απλό ρυθμό, με ένα πολύ γρήγορο τέμπο, με πολύ ωραίο gameplay, πολύ έξυπνο τρόπο και πολύ διαφορετική φρεσκάδα. Θα πω περισσότερα για τη γνώμη μου στο τέλος αυτού του βίντεο, όπως κάνω πάντα. Εδώ εστιάζω περισσότερο στο να εισάγω το παιχνίδι και να πω περί τίνος πρόκειται και θα δώσω περισσότερα για την τελική αίσθηση που μου άφησε στο τέλος του βίντεο, οπότε μπορείτε να δείτε εκεί περισσότερο για τη γνώμη μου. Αλλά απλά να πω ότι το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο καταφέρνει, και θα μείνω εδώ ως προς το εμπειρικό κομμάτι, να σου δώσει μια διαφορετική φρεσκάδα και διαφορετική προσέγγιση σε αυτού του τύπου τα παιχνίδια. Χωρίς να σε βαραίνει με πολλές λεπτομέρειες, με πολλή δυσκολία, με πολλά πράγματα που πρέπει να κοιτάς, υποπεριπτώσεις, υποσημειώσεις, να ψάχνεις rulebook τι γίνεται κ.ο.κ. Αυτό είναι plus, είναι πλεονέκτημα, είναι πολύ θετικό για μένα και γι' αυτό και μόνο το αξίζουν συγχαρητήρια. Σε πολλοί κόσμο όμως μπορεί να μην αρέσει. Και γιατί, θα το μάθεις στο τέλος του βίντεο, όπου θα πω για τη γνώμη μου. Ωραία εικόνα, ωραία ποιότητα παραγωγής, μεγάλο σάλο για τους λόγους που προανέφερα. Φυσικά αν έβγαινε από μια άλλη εταιρεία και έναν άλλο σχεδιαστή που δεν τους ήξερε κάποιος και δεν είχαν στο μυαλό τους ότι είναι ο σχεδιαστής του Root, δεν θα είχε γίνει τόσο ντόρος. Όχι ότι το παιχνίδι δεν είναι καλό και δεν το αξίζει, αλλά νομίζω ότι σίγουρα βοηθάει και αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγώ το κρίνω καθαρά από μόνο του και ακριβώς επειδή δεν παίζει και solo, ήθελα να παίξει solo. Πραγματικά πολέμησα να μην το αγοράσω για τη συλλογή μου ο ίδιος, όπως έχω υποσχεθεί τελευταία, αλλά τελικά το απέκτησα, το πήρα. Και ο λόγος είναι γιατί πραγματικά το θεωρώ ιδιαίτερα και διαφορετικό και καινοτόμο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες, να δούμε όλες τις λεπτομέρειες και να επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο για μια σύντομη σύνοψη για τις πρώτες εντυπώσεις που μου έκανε εμένα προσωπικά και την προσωπική μου γνώμη. Έχουμε επίσης γυρίσει και playthrough παρτίδα για να σας δείξουμε πώς παίζει στην πράξη σε ένα live playthrough που θα γίνει σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Πάμε όμως τώρα σε πρώτη φάση να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι και ελάτε στο τέλος αυτού του βίντεο για να δούμε την προσωπική μου γνώμη όσοι θέλουν να τη μάθουν και όσοι ενδιαφέρει τι εντύπωση μου άφησε. Πάμε να παίξουμε το ARX, το καινούργιο παιχνίδι του σχεδιαστή του Root και της Ledger Games. Είναι ένα παιχνίδι 4X. Βέβαια το exploration κομμάτι δεν το έχω δει ακόμα, μάλλον 3X έλεγα. Θα δούμε. Θεματικά είμαστε σε ένα άκρη ενός γαλαξία τέλος πάντων. Έχουμε διάφορες φατρίες ο καθένας στην πλευρά του. Και είμαστε spacefarers ουσιαστικά, γι' αυτό και λέγεται ARX. Έτσι. Έχουμε το στόλο μας, την αυτοκρατορία μας.
Δεν έχει πολύ ιδιαίτερα θεματικό κομμάτι να σου πει τι είναι το κάθε faction. Δεν είδα ούτε πίσω από το ταμπλό να λέει κάτι, ούτε κάτι άλλο. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό από power, όπως και στο root, βλέπεις, ανάλογα αριθμό παιχτών που το μετράμε κάτω. Ωραία. Σε αυτό το track. Για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ναι. Το λέει εδώ ότι με τρεις παίχτες είναι ποιος θα φτάσει στους 30. Με ψηφιστά, απίστευτο. Εντάξει. Βέβαια έχει διαφορετικό track πάνω γιατί ουσιαστικά έχει αυτό που είναι τόσο που είναι μικρό είναι το κανονικό, το core game. Το campaign έχει και campaign, το οποίο πρώτα πρέπει να παίξει αυτό και μετά να ξεκινήσει το campaign. Βάζει άλλα πράγματα και βάζει, είναι το κουτί είναι τρεις φορές αυτό, έτσι. Οπότε είναι. Μεγαλώνει το παιχνίδι πάρα πολύ. Εμείς θα το δούμε στη βασική του μορφή σήμερα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που πάμε να εξηγήσουμε τώρα είναι τι βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, πόσο έχεις. Τα λάθος έτσι. Ναι, πάρε ό,τι θες, δεν πειράζει. Ενώ δεν είναι διαφορετικά. Όχι, όχι. Πάρε το χρώμα που σου αρέσει. Με τον μπλε έβαλα για σένα. Εμένα το άσπρο, γιατί. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς χωρίζει το χάρτη. Αυτό που υπάρχει στη μέση, γιατί καταρχήν το ξεχνάτε. Έτσι είναι λόγο. Ούτε περνά από μέσα, ούτε είναι σποτ. Οκ. Το επόμενο που είναι σημαντικό είναι το setup. Εδώ έχουμε κάνει setup για τρεις παίχτες με βάση την κάρτα, η οποία είναι αυτή εδώ. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Απλά να σας πω το πού μπήκε ο καθένας με το χρώμα του, έτσι, και την αρχική του πόλη και την αρχική του Starbase. Είναι με βάση το setup και τον αριθμό παιχτών. Όμως, αυτό που είναι σημαντικό είναι η ανατομία του ταμπλό είναι ότι βλέπεις ότι έχει πώς τα λέει, sectors. Ναι, αυτά εδώ. Ναι, που είναι τα πιτάκια, αυτά εδώ τα. Μέχρι το συμβόλαιο εδώ, έτσι. Τα λέει clusters, όχι sectors. Αυτό είναι ένα cluster. Εντάξει. Και αποτελείται από τα sectors που είναι. τα systems που είναι. Cluster είναι αυτό. Αυτό το 3 είναι το 3 cluster, το οποίο τι έχει. Έχει το gate, τον πλανήτη τον ακριανό, τον πλανήτη το μεσαίο που επικοινωνεί με του άλλου δύο και με το gate και τον ακριανό. Εντάξει. Αυτή είναι η μορφή του τέτοιου, του cluster. Δεν επικοινωνούν. Εντάξει, γι' αυτό και έχει αυτό το περίεργο κομμάτι. Από εδώ, εδώ επικοινωνούμε προφανώς. Δεν επικοινωνούν τα gate όμως. Θα δούμε. Μάλλον όχι και τα gate επικοινωνούν. Περνάνε. Από εδώ δεν επικοινωνεί. Και εδώ επικοινωνεί. Γι' αυτά περνάνε παντού. Σωστά. Αλλά εδώ που είναι το hard, το περίεργο το σχήμα, εδώ κόβεται. Εντάξει. Πρέπει να βγεις πρώτα, στο gate και από το gate να πας δίπλα και να ξαναμπείς. Είπε ότι από εδώ είναι ένα JSON. Ναι. Επειδή τώρα δεν παίζουμε και παίζουμε τρεις παίκτες, έχουν κλείσει. Βλέπεις, έχουν κλείσει δύο sector. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι, είναι αυτό το sector και αυτό δεν υπάρχει και οι πλανήτες του και τα gate του. Δηλαδή από εδώ κάνει τζουπ και έρχεσαι εδώ πέρα κατευθείαν. Γι' αυτό και έχει τα βελάκια βελάκια. Θα μπορούσε να είναι το setup να μην είναι όλα στην άκρη. Έχει ένα που είναι πιο πολύ conflict, που είναι ένα στη μέση και ένα στη μέση. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα για το setup. Okay. Οπότε εστιάζεται στο ότι αυτό είναι το cluster. Okay. Λοιπόν, επίσης, τα συστήματα λοιπόν τα τέσσερα, ένα από τα τέσσερα πάντα είναι το gate. Έτσι. Έχει σημασία γιατί αυτό ενώνεται με τα υπόλοιπα gate μέσα στο σύμπαν. τα άλλα συστήματα έχουν πλανήτες. Οι πλανήτες έχουν είτε μία είτε δύο θέσεις για να πάρουν τριγωνάκια. Ναι. Τα τριγωνάκια μπορούν να είναι δύο πράγματα. Μπορεί να είναι είτε πόλεις, βλέπετε ότι έχουμε και πόλεις για να βάλουμε και άλλες στο ταμπλό μας. Έτσι. Τα τρίγωνα αυτά που μπαίνουν στις πόλεις, στις πλανήτες, είτε star bases. Τις πόλεις τις θες για taxation και για να παίρνεις resources, τα star bases τα θες για να βγάζεις σκάφη. Ξεκινάμε με τρία σκάφη στο ένα system, τρία σε ένα άλλο και δύο σε ένα άλλο. Εντάξει, και στη μία, στο ένα σύστημα έχουμε ένα star base, αυτό είναι το star base, έτσι, που έχει το igloo, είναι αυτό, και το άλλο που έχει την πόλη με τους ονοξίδες είναι το city. Ωραία. Φυσικά μπορείς να χτίσεις ό,τι θέλεις στις θέσεις που είναι κενές. Εφόσον μπεις και πάρεις τον έλεγχο της περιοχής για να μπορείς να χτίσεις. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει το εξής ιδιαίτερο. Το δεύτερο core που έχει πίσω από το χάρτη είναι τι σημαίνει damage και τι σημαίνει control. Και βλέπετε έχουμε και δύο boxes εδώ που είναι τα trophies και τα captures. Ναι. Τα captives και τα trophies. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τα σκάφη με τα οποία κάνουμε μάχη και πόλεμο. Ναι. Έχουμε τους agents που είναι οι πράκτορες, ας πούμε, με τα οποία επηρεάζουμε τις κάρτες αυτές για να τις κερδίσουμε. Όποιος έχει τις περισσότερες μπορεί να τις κάνει claim και να τις πάρει. Ωραία. Και αυτές σου δίνουν άλλα abilities, έτσι, και άλλα πράγματα. Ναι. Αυτές λέγονται guild κάρτες. Ναι. Και οτιδήποτε πάθει ζημιά, αν εσύ μου σκοτώσεις ένα τέτοιο, θα δούμε πώς, πάει στα captive, το αλληνού δηλαδή, το παίρνεις στο captive box. Έτσι. Αν μου σκοτώσει σκάφος, το παίρνεις στο τρόφις. Και τα κρατάς εκεί μέχρι να τελειώσει ο γύρος, γιατί στο τέλος του γύρου. Εννοούμε chapter, έτσι. Ναι, θα παίζεται σε chapter το κεφάλαιο. Μπορεί να παίξει από 3 έως 5 ανάλογα με το παιχνίδι, έτσι, τα chapters. Στο τέλος του chapter, λοιπόν, αν μπορείς να κάνεις, αν όποιος έχει τα πιο πολλά τρόφις από νικημένα σκάφη, θα πάρει το reward του Warlord, αν το έχουμε κάνει claim. Όποιος έχει το Tyrant, τους Captive, να έχει πιάσει οι πράκτορες του άλλου, θα πάρει το reward
του Tyrant, αν το έχουμε ενεργοποιήσει. Θα πω πώς. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το βασικό. Αν κάτι είναι όρθιο. Το βλέπεις που είναι όρθιο το σκάφι. Έχει δύο hit point. Αν κάτι είναι στο πλάι, έχει φάει ένα hit point και μετά φεύγει. Οπότε αυτό είναι damaged. Έτσι. Αυτό είναι fresh. Και έχει σημασία είναι fresh damage και για την επίθεση. Είναι πιο αποτελεσματικό ή όχι όταν κάνει επίθεση. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Ωραία. Το άλλο που μπορεί να γίνει damage επίσης είναι και οι πόλεις και τα star bases που γίνονται από πίσω. Με ένα hit point γίνεται τέτοιο και με ένα καταφεύγει τελείως. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, και κάνεις control ένα σύστημα, είτε είναι τέτοιο, είτε είναι gate, είτε είναι πλανήτης. Ένα σύστημα λοιπόν το κάνεις control αν έχεις περισσότερα fresh ships από τους αντιπάλους. Τι είναι ο fresh ship, δηλαδή αν είμαστε εδώ έτσι και είναι και τα τρία μου damage και ο Σάκης είναι εδώ, το κάνει control ο Σάκης. Α, ναι. Γιατί έχει fresh ship, δεν είναι damage το δικό του. Okay. Εντάξει. Okay. Μόνο όμως τα πλοία, δηλαδή με τα πλοία κάνεις control. Okay. Okay. Ωραία. Πάμε τώρα να σας πω πώς παίζεται ένα κεφάλαιο. Εδώ από τα chapters. Το κεφάλαιο έχει τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο παίχτης που έχει το initiative, που είναι αυτό εδώ το μαρκεράκι, το οποίο θα πούμε πώς αλλάζει και πώς το παίρνει ο κάθε παίχτης, θα παίξει μία κάρτα, θα κάνει το γύρο του τέλος πάντων, θα παίξει το γύρο του αυτός που έχει το initiative. Ναι. Οι κάρτες που έχουμε στην αρχή πάρει, έχω μοιράσει 6 κάρτες. Έχουν τα συμβολάκια. Έχουν το εξής. Είναι και action cards για τις ενέργειες και τα pips που έχουν σημασία για το πόσες action μπορείς να κάνεις από τις ενέργειες της κάρτας και το νούμερο για να κάνεις shoot. Εντάξει, το shoot είναι, αν δείτε, με τον τύπο του resource. Το χρώμα της κάρτας. Το χρώμα της κάρτας είναι ένα από τα 5 χρώματα των resources που υπάρχουν στους πλανήτες. Mm. Που είναι fuel, που είναι idols, που είναι psionic και το καθεξής. Εντάξει, τα οποία παράγονται επίσης από τους πλανήτες. Δηλαδή, κοίτα, αυτός ο πλανήτης εδώ, αυτός ο κίτρινος εδώ που έχει το βαρέλι, παράγει τέτοιο. Okay. Αν δείτε, ξεκινήσατε ήδη στο χάρτη, στο ταμπλό σας, με δύο resources που σας έχω βάλει. Random. Δεν είναι random, είναι από τον πλανήτες που ελέγχεται με κτίρια και με σκάφη. Yeah. Όχι από τη βάση, προφανώς δεν έχει κάτι. Εντάξει. Τα resources δεν είναι... δεν είναι με την κλασική μορφή το resources, σου δίνω δύο fuel και τρία και φτιάχνω ένα σκάφος. Ναι, είναι ένα το οποίο το ξοδεύεις, αλλά το ξοδεύεις σαν action να κάνεις πράγματα. Θα δείτε πώς. Ναι. Και φυσικά, κοιτάξτε, εδώ στην αρχή, εδώ πρέπει να τα ξεκλειδώσεις, να βγάλεις πόλεις για να ανοίξεις θέσεις να μπορείς να παίρνεις περισσότερο χώρο για resources. Γιατί αν δεν έχεις χώρο, δεν μπορείς να βάλεις. Σωστά. Άρα, σαν να τα κάνεις exhaust, μπορεί να τα δώσεις, να τα ξοδέψεις. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι με την κλασική μορφή που έχει βαριά οικονομία που λες δίνω μέταλλο και ξέρω σίδερο και χτίζω καινούριο σκάφος και ούτω καθεξής. Είναι αλλιώς. Εντάξει, θα δείτε πώς. Γιατί κάνω τα action. Ξέρω για να κάνω action. Λοιπόν, άρα ο παίχτης λοιπόν που είναι, θα το πω λίγο πάλι, που έχει το initiative που έχει αυτό εδώ, θα διαλέξει μια από τις κάρτες που έχει, όποια θέλει. Ωραία. Εντάξει, θα την πάρει και θα την βάλει εδώ, στη θέση που είναι lead. Βλέπετε, την παίζει πρώτη. Έχει σημασία να μείνει εδώ και θα μείνει εδώ αυτή η κάρτα, γιατί θα φαίνεται ότι έχει παίξει ο πρώτος παίχτης. Ωραία. Οι κάρτες, λέω λίγο εντάχει, πάρτε λίγο στο χέρι για να δείτε. Μπορεί να είναι εξής τύπου. Μπορεί να είναι administration, που έχουν αυτό το χρώμα. Ναι. Που όταν τις παίζεις, κάνεις είτε tax, είτε repair, είτε influence. Το λέει πάνω. Ναι. Μπορεί να είναι aggression, που είναι οι κόκκινες, που όταν τις παίξεις, κάνεις είτε battle, είτε move, είτε secure. Ωραία. Μπορεί να είναι construction, που όταν τις παίξεις, κάνεις είτε build, είτε repair. Και μπορεί να είναι play, mobilization, που είναι οι τελευταίες. Μπορεί να κάνεις είτε move, είτε influence. Ναι. Εντάξει. Okay. Έχει σημασία λοιπόν αυτό, γιατί όταν ο παίχτης λοιπόν παίζει εδώ ο πρώτος την καρτιλή του, καταρχήν θα κάνει aggression κάρτα εδώ συγκεκριμένως που έπαιξε. Που μπορεί να πώς παίζει το γύρο του πρώτου, έτσι που είναι βασικός. Καταρχήν δηλώνει το shoot με τι ξεκινάμε. Έχει παίξει κόκκινες κάρτες. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να παίξει δύο ενέργειες, γιατί έχει δύο pips. Βλέπετε, έχουν και pips οι κάρτες. Okay. Μπορεί να παίξει δύο ενέργειες από ποιες επιλογές, από τις επιλογές που δεν είναι η κάρτα που έπαιξε. Δηλαδή, μπορεί να κάνει δύο move ή να κάνει δύο battle, να κάνει ένα secure και ένα battle. Ό,τι θέλει, ανάλογα την κάρτα. Εντάξει, ωραία. Και θέτει και το shoot για τους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν να παίζουν. Που μπορεί να το σπάσουν, αλλά αν το συνεχίσουν, θα έχουν και αυτοί περισσότερες ενέργειες να κάνουν. Θα δείτε πώς. Όχι, έχουμε μοιράσει κάρτες. Από κοινό πουλ έχουμε μοιράσει κάρτες. Έξω δεν είναι με το ίδιο. Όχι. Εντάξει, random. Παίξουμε aggression εμάς. Αν παίξουμε aggression. Θα σου πω. Σε πρημοδοτεί να παίξεις aggression, αλλά μπορεί να παίξεις ό,τι θέλει. Μπορεί να το αλλάξεις και σε κάτι άλλο. Θα δεις όμως πώς. Εντάξει, σε αυτή τη φάση λοιπόν ο leader, αυτός που έχει το initiative, παίζει την πρώτη κάρτα. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι. Μπορεί αν θέλει να κάνει declare an ambition. Κοιτάξτε λίγο το ambition που είναι εδώ.
Tycoon, Tyrant, Warlord, Keeper και Empath. Είναι τρόποι για να σκοράρεις πόντους νίκης. Ε. Με αυτό έρχονται οι περισσότεροι πόντοι νίκης του Power. Power, το Power που λέει το παιχνίδι. Okay. Αυτά σκοράρονται στο τέλος του chapter, όχι στο τέλος της κάρτας που έπαιξα. Το chapter συνήθως τελειώνει όταν παίξουμε όλοι κάρτα, κάρτα, κάρτα μέχρι να τελειώσουμε όλες τις κάρτες μας. Εντάξει. Okay. Και να μην έχουμε κάρτες να παίξουμε. Τότε τελειώνει το chapter. Και κάνουμε evaluate. Τα active ambition τα λες, να λέμε VP, τι θα σκοράρει VP. Ναι, για να σκοράρει κάτι VP πρέπει να το έχουμε ενεργοποιήσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν σκοράρει τίποτα. Ναι. Πότε ενεργοποιούνται το τι θα σκοράρει. Ναι. Ο leader λοιπόν που θα παίξει εκεί επιλέγει αν θέλει να ενεργοποιήσει το ambition που του λέει η κάρτα. Ναι. Ποιο ambition έχει αυτή η κάρτα. Κάτω εδώ. Κοίτα το εικονίδιο του κάτω. Ναι. Έχει το Psionic ναι. Που είναι αυτό εδώ, το Keeper. Ναι. Που τι κάνει, πάει και παίρνει το πιο αριστερά νούμερο. Και λέει, θα πω ότι θα ενεργοποιήσω το ambition για αυτό το γύρο, ναι. Όχι για το turn, για το chapter ολόκληρο. Ναι. Παίρνω και βάζω το δίπλα στο keeper το πεντάρι, ναι. Που σημαίνει ότι αυτό θα σκοράρει 5 πόντους για τον πρώτο και 3 για το δεύτερο, ναι. Που έχει τα περισσότερα ή οτιδήποτε θα σας πω τι. Ωραία. Και μπορεί να μπει και δεύτερο εδώ, να σκοραριστούν 2, αν κάποιος μετά βάλει δεύτερο εδώ, έτσι. Ναι. Και μπορεί να πει κάποιος άλλος μετά σε άλλη σειρά, όταν τελειώσει το round, όχι το chapter, εγώ θα βάλω και ενεργοποιήσουμε και το warlord και εσύ το tyrant, ας πούμε. Για παράδειγμα, έτσι. Okay. Μέχρι 3. Οπότε θα σκοραριστούν αυτά τα 3 στο τέλος του chapter. Αλλά το πότε μπαίνουν είναι σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή θα βάλεις το συγκεκριμένο που σου λέει η κάρτα που έπαιξες σαν lead. Αν το κάνεις, θα βάλεις και αυτό πάνω να σου πει ότι μηδενίζεται το πεντάρι. Γιατί σου λέει ότι μπορεί να παίξει ο άλλος και ένα κόκκινο και δύο κόκκινα. Κατάλαβες, δεν θα παίξει 6. Πρέπει να παίξει μεγαλύτερο νούμερο. Είναι σαν μπάζα. Okay. Δηλαδή πρέπει να παίξει και το χρώμα και μεγαλύτερο νούμερο για να συνεχίσεις. Ωραία, πακέτο. Αν όμως έχει κάνει ο άλλος claim ambition, στο μηδενίζει το νούμερο για να ξεκινήσει πιο χαλαρά. Εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε σε αυτή τη φάση, αν κάποιος δεν έχει κάρτα να παίξει, πασάρει το initiative. Το παίρνει και το δίνει στον επόμενο clockwise. Okay. Εντάξει, ωραία. Όταν παίζουμε κάρτα, τραβάμε άλλη. Όχι. Ξεκινάς, έχεις 6 κάρτες, έπαιξες μία, πάμε στο σάκι, σε μένα. Θα σου πω. Έτσι, θα δεις πώς πάει. Okay. Εντάξει. Okay. Μέχρι να παιχτεί μία σειρά με κάρτες. Μετά καθαρίζουν οι κάρτες, δεύτερη σειρά με κάρτες. Καθαρίζουν οι κάρτες και το καθεξής. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα το κάθε τσάπερ διαρκεί 6. Θα σου πω, περίμενε. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Έπαιξα εγώ, ναι. Έκανα ό,τι έκανα, κάνω και τις ενέργειές μου ό,τι θέλω, τις εκτελώ. Ναι. Σειρά σου, εσύ που είσαι αριστερά μου, clockwise. Ναι. Και όλων των υπόλοιπων παιχτών. Λοιπόν, οι υπόλοιποι παίχτες όταν είναι σειρά τους μπορούν να κάνουν το εξής. Θα παίξουν πάλι μια κάρτα από το χέρι τους, ναι. Αλλά θα τις παίξουν εδώ, στις σκηνές, ξέρεις, 1, 2, 3, ο καθένας μετά τον άλλον. Ναι. Και μπορούν να κάνουν, όπως λέει πάνω, είτε surpass, είτε copy, είτε pivot. Εντάξει, πάμε να σας πω τι σημαίνει το καθένα. Το surpass είναι να παίξεις κάρτα face up. Με το lead που έχει δώσει ο άλλος, κόκκινες δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με μεγαλύτερο νούμερο. Άρα, αν ήταν έτσι, πρέπει να παίξω μόνο να παίξεις 6 ή 7. Okay. Οι κάρτες καταρχήν είναι από το 1 στο 7. Ωραία. Με 3 παίχτες δεν παίζουν οι άσες και τα επτάρια. Παίζουν με 4 παίχτες. Οπότε έχουμε 2 έως 6 μέσα στην παρτίδα μας εδώ. Εντάξει. Ωραία. Και οι κάρτες 1 δεν έχουν ambition, που δεν μας νοιάζει γιατί τις έχουμε. Και οι κάρτες 7 έχουν μπαλαντέρ ambition, να κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραία. Άρα, ένα είναι να πεις κάνω surpass. Γιατί θες να το κάνεις surpass, γιατί θα κάνεις και εσύ τόσες ενέργειες όσες είναι οι τελείες σου. Όχι μόνο μία, θα κάνεις 2. Θα κάνεις 4 αν παίζαμε αυτό το shoot. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Και κάνεις κανονικά και βάζεις και παπαγγελίκια τέτοια των ambition. Όχι. Απλά παίζεις την κάρτα και κάνεις τάξο. Ναι. Τελεία. Λοιπόν, αν δεν κάνεις surpass, μπορείς να κάνεις copy, να παίξεις οποιαδήποτε κάρτα θέλεις face down, δηλαδή τη γυρίσεις ανάποδα. Και κάνεις copy αυτό που παίξεις άλλος. Και την παίζεις δηλαδή εδώ, δεν σε μπλοκάρει, εντάξει. Και παίζεις, παίρνεις όποια ενέργεια θέλεις από τις διαθέσιμες που υπάρχουν να κάνεις, αλλά μόνο μία, δεν κάνεις παραπάνω από μία. Εντάξει. Και το τελευταίο είναι το pivot. Είπαμε, είτε surpass, είτε copy, είτε pivot. Το pivot είναι να παίξεις πάλι μια κάρτα. Άσχετη με αυτή που έπαιξε ο άλλος. Face up. Που δεν είναι αυτή που έπαιξε ο άλλος. Δηλαδή, εγώ θέλω να παίξω ότι είναι. Να βάλει αυτή η ρίση. Ναι. Άλλο χρώμα, έτσι. Ωραία. Και πρέπει να παίξω και άλλη μια κάρτα. Και άλλη μια. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε νούμερο, εντάξει, δεν είναι ανάγκη, πες ότι ήταν έτσι. Ναι. Μη σε μπερδεύω, πες ότι δεν είχα κάνει claim ambition, ναι, έτσι. Ναι. Αλλάζω και το χρώμα και δεν με επηρεάζει το νούμερο, okay. Γιατί έχω πάω να κάνω pivot, πάω να αλλάξω. Μια χαρά. Άρα, μπορεί, την παίζει face up, δεν ταιριάζει στο, lead στο χρώμα του leader και μπορεί να είναι οποιοδήποτε νούμερο. Μπορείς να κάνεις όμως μόνο μία ενέργεια. Άσχετα με τα οπότε, που λέει εδώ. Ναι. Αλλά αλλάζεις κατηγορία ενεργειών. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Σε μένα. Okay. Στο πόλεμο.
Συμβολικό, αλλά. Όταν την παίξει κλειστή, κάνει μόνο μία ενέργεια από αυτέ του lead. Όχι όποια θε. Λίγο αυτό. Είπα πριν όποια θε, μάλλον, ναι. Λάθο το είπα. Κάνει κόπη. Ναι. Κάνει κόπη, σωστά, όπω το λε, από αυτέ μόνο μία. Όταν κάνει pivot, πάλι μόνο μία, αλλά από άλλη κατηγορία ενεργειών, γιατί αλλάζει και δεν σε περιορίζει. Εντάξει. Μια χαρά. Οκ. Ωραία. Το επόμενο είναι μπορείς να αρπάξεις το initiative μέσα στο γύρο, έτσι. Αν παίξεις κάρτα πριν κάνεις οποιαδήποτε από τις ενέργειες, κοιτάς αν κλέβεις το initiative, το marker αυτό εδώ. Μπορείς να διαλέξεις να παίξεις μια extra action κάρτα δίπλα στην κάρτα που έπαιξες, σαν υπενθύμηση κλειστή, δεν θα κάνεις ενέργειες, αλλά έτσι θα πάρεις το initiative. Okay. Εντάξει. Ωραία. Ή αν παίζει παιχνίδι 4, δηλαδή για να κλέψω και το initiative, μην περιμένω να μου έρθει. Γιατί θέλω να είμαι στον επόμενο γύρο πρώτος. Σωστά. Αυτό άρα... είναι όρθιο έτσι. Οπότε όταν το κλέβεις, το γυρίζεις και στο πλάγι. Άρα τι παίζω έτσι, ας πούμε, δύο, άσχετο χρώμα με του λίγου. Παίζεις ό,τι θα κάνεις στην κάρτα που θα παίξεις και παίζεις μια έξτρα κάρτα κλειστή που δεν μετράει για action. Ναι. Για να κλέψεις το initiative. Όπου το άθροισμά της πρέπει να είναι. Δεν, παρά... όχι, δεν είπα το διάστημα. Άσχετο. Έχεις παίξει. Okay. Κόπη, έχεις παίξει pivot. Απλά και μια δεύτερη και κες και άλλη μια. Ό,τι έκανες και κες και άλλη μια κάρτα που δεν σου δίνει όμως action για να πάρεις το initiative. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να το κάνει. Είτε δεν μπορεί να το κλέψει εσύ που είσαι, ο leader δεν μπορεί να το κάνει να πάρει το initiative. Όχι, μπορεί να το κάνει ο δεύτερος και ο τρίτος μετά. Όχι, γιατί όχι. Αυτό ξεκινάει έτσι σε αυτό που το έχει. Α. Και αν κάποιος το κλέψει, το παίρνει και το βάζει μπροστά του έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα έχει νόημα στο γύρο. Εντάξει. Και το τελευταίο που ο τέλος μπορεί να το πάρει στο initiative είναι αν παίξει σεπτάρι. Αλλά δεν παίζουμε με, με τρεις παίξει σεπτάρια, αλλά αν είχε σεπτάρι. Να το περάσει με 7 στο νούμερο. Αλλά στο χρώμα του προφανώς. Δηλαδή να παίξει 7 κόκκινο. Έτσι, αν ήταν δεύτερη κάρτα. Ωραία. Αφού λοιπόν τελειώσει αυτό, η φάση των να παίξουμε κάρτες και να κάνουμε τις ενέργειες, κοιτάμε για το initiative. Αν κανείς δεν έκανε surpass ή highest number για να πάρει το initiative, τότε θα πάει στον επόμενο clockwise. Αλλιώς θα πάει σε αυτόν που το κέρδισε με τον τρόπο που το κλέψε. Έχει μια κάρτα και τα λοιπά. Εντάξει. Και το τέταρτο στάδιο του γύρου είναι να πετάξουμε τις κάρτες, δηλαδή οι κάρτες που παίξαμε φύγανε. Ναι. Δεν μένουν εκεί, Σακή. Δεν συνεχίζουμε. Ναι. Στο γύρο που παίξαμε οι κάρτες φεύγουνε. Φεύγουνε. Οπότε θα ξεκινήσουμε fresh με αυτόν που έχει το initiative να κατεβάσει ένα καινούριο lead. Mm-hmm. Καταλάβατε. Ωραία. Ναι, δεν πάει μπάζα σε όλο το chapter, πάει μπάζα στο γύρο μόνο. Εκεί θέλω να πω. Μια το shoot. Ωραία. Άρα μένουμε 5 μετά. Αν παίξω και μία, θα έχω μείνει με 4. Σωστά. Πότε τελειώνει, πότε κάνω refresh το χάν. Όταν ο γύρος, το chapter τελειώνει, όταν όλοι παίχτες, γιατί μπορείς να τελειώσεις πιο γρήγορα τις κάρτες σου για να παίρνεις και το initiative. Ναι, ναι, ναι. Όταν τελειώσει ο γύρος, όταν τελειώσουν όλοι παίχτες, παίζοντας τις κάρτες τους όλες, με οποιονδήποτε τρόπο. Α, οκ. Εντάξει, είτε θα είναι στον ίδιο γύρο όλοι, είτε αν κάποιος πάρει initiative, με λιγότερες κάρτες. Ναι, παίζει λιγότερο. Εντάξει. Ωραία. Οπότε, πάμε τώρα να σας πω, καταλάβατε τι δομή του γύρου. Ναι, ναι. Πολύ straightforward. Πάμε να σας πω τι είναι τι κάνουν τα action, πολύ basic. Okay. Αυτά που λένε πάνω οι κάρτες. Λοιπόν, στο administration, μπορείτε να δείτε και τις κάρτες για να το δείτε πώς το λέει, λέει το tax. Λοιπόν, το tax είναι πάρα πολύ απλό. Διαλέγεις μία loyal city που έχεις. City είναι αυτές εδώ, έτσι. Αυτό είναι πόλη, να έχεις τις προανοξίστες. Ή διαλέγεις μία rival, εννοεί το παιχνίδι του αντιπάλου, δηλαδή του Σάκη, αλλά που την κάνω εγώ control. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, αν έκανα tax, μπορώ... Τι? Δεν είναι city αυτό, δεν είναι city. Sorry, ναι. Ναι, οκ, εντάξει. Εδώ πες. Ναι, ναι, εκεί. Σωστά, ναι, εντάξει. Θέλω δεν γίνεται tax. Σωστά. Λοιπόν, εγώ τώρα αν ήθελα να κάνω tax, μπορώ να κάνω είτε στη loyal τη δικιά μου που την ελέγχω, είτε τη rival που την ελέγχω γιατί... Έχω την υπεροχή. Ναι. Εγώ το έχω control παρόλο που είναι δικιά του. Ναι, δεν ναι. Έχει σημασία που δεν είναι δικό μου χρώμα. Ναι. Μπορώ να την κάνω tax. Λοιπόν, αν κάνω tax, κερδίζω ένα resource από τον πλανήτη της πόλης. Δηλαδή αυτή εδώ η πόλη θα μου δώσει ένα Psionic. Θα πάω εδώ στο. Όχι Psionic. Αυτό λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πάστο σε ένα μπλε. Αυτό. Θα το πάρω να το βάλω εδώ. Εφόσον έχω χώρο, έτσι. Αν δεν έχω χώρο, δεν μπορώ να το βάλω. Ωραία. Αν είναι από αντιπάλου, από rival πόλη, επιλέξω να κάνω tax εκεί. Τότε θα κάνω capture επίσης και ένα agent από το rival, από το supply. Δηλαδή θα σου κλέψω και ένα τέτοιο για να το βάλω στους captures. Okay. Από το supply όμως, δεν το βγάζω από κάπου αλλού. Okay. Έχει σημασία αυτό γιατί εμένα με βοηθάει να πετύχω το tyrant majority, έτσι. Σωστά. Αυτό. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Τα λέει όλα αυτά. Υπάρχει πολύ καλό play rate, να ξέρετε, έτσι που τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν, άλλο ενέργεια που μπορείτε να κάνεις πάλι στο construction είναι το build. Το build είναι πολύ straightforward. Τοποθετείς είτε ένα κτίριο είτε ένα σκάφος. Χτίζεις. Αν χτίσεις κτίριο, τοποθετείς είτε ένα starport. Τέτοιο.
σε ένα πλανήτη που είσαι. Είτε ένα. Είτε μια πόλη, παίρνοντας την πιο αριστερή κάθε φορά από το ταμπλό σου. Η πόλη είναι στο ταμπλό σου, έτσι. Τα starport είναι έξω. Ωραία. Σε ένα slot, σε ένα σύστημα που έχει τουλάχιστον ένα loyal piece. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω να βάλω εδώ, πρέπει να έχω ένα loyal piece δικό μου. Έτσι. Ωραία. Όταν χτίζω πόλη, παίρνω την πιο αριστερά πάντα. Αν χτίσω σκάφος, τη βάζω σε ένα loyal starport. Δηλαδή, αυτά είναι διαστημικά σύπια, ναυπηγεία, έτσι. Από εδώ βγαίνουν τα σκάφη. Το παίρνω από το απόθεμά μου και το βγάζω εδώ. Αν είχα και εδώ, θα μπορούσα να βγάλω και εδώ, αν είχε και εδώ starport. Έτσι, όπου θέλω. Όχι. Η πόλη τι μου δίνει σαν μπροσόν. Δηλαδή, το άλλο. Η πόλη. Απλά ένα. Resources παίρνει μόνο από εκεί που έχει πόλη. Δεν παίρνει από. Αν δεν έχει πόλη, δεν μπορεί να. Μπορεί να πάρει και από αλλού πόλη, αλλά πρέπει να την ελέγχει. Εντάξει. Ή η δικιά σου που ελέγχει. Λοιπόν, κάτι για το, πριν για το tax limit, δεν μπορώ να κάνω δύο φορές. Να έχω δύο action point και να κάνω taxation δύο φορές στην ίδια πόλη. Okay. Το είναι αυτονόητο αυτό. Έτσι. Μπορώ να κάνω ότι πρέπει να κάνω διαφορετικές πόλεις. Ωραία. Κατανοητό το build, πώς γίνεται. Straightforward. Πάμε να δούμε το move. Γιατί μα τα πα πάνω κάρτα, έτσι τα λέει το φυλάδι τώρα, τι θέλω να σου πω. Λοιπόν, το move που έχει το mobilization στην μπλε. Λοιπόν, το move τι σου κάνει δυνατότητα να κάνει κίνηση, να κινήσει σκάφη. Δεν κινείσαι agent, οι agent δεν κινούνται. Πάνε στι κάρτε για majority, έτσι. Να κινήσει πλοία. Λοιπόν, με το move μπορεί να κινήσει οποιοδήποτε αριθμό loyal ships που είναι δικά σου από ένα σύστημα σε ένα γειτονικό. Γειτονικό είπαμε πώ εξηγείται, δεν το ξαναλέω. Αυτό είναι το 4 με το 3 είναι γειτονικό. Αλλά όσα θέλω. Ακριβώ. Και μπορώ. Είπα για μία κίνηση σε γειτονικό. Μπορείς όμως να κάνεις catapult move. Τι είναι catapult move? Το λέει catapult move. Είναι ότι πες ότι αυτό δεν υπήρχε τώρα εδώ. Το βγάζω λίγο εδώ πέρα. Και θέλω να πάρω αυτά τα τρία. Λοιπόν, τα παίρνω. Catapult είναι. Περνάω και από αυτά που ελέγχω και από αυτά που δεν ελέγχω και συνεχίζω και μπορώ να αφήνω. Δηλαδή θα μπορούσα να κάνω αυτό, να κάνω το εξής. Ένα. Δεν αφήνω τίποτα. Δύο. Τίποτα. Είναι catapult γιατί είναι κενό. Ή δικό μου ή κενό. Πρέπει εκεί που με κόβει είναι αν είναι controlled από τον άλλον. Καταλάβατε. Όχι. Όχι, αγαπητέ. Γιατί πρέπει να αφήσω εδώ και εδώ δεν αφήνω. Και μπορεί να μην θέλω, τακτικά να αφήσω. Δηλαδή μπορώ να πάω κατευθείαν έτσι. Ναι. Ναι, catapult. Τότε τι νόημα έχει το move. Τι είναι στην νόημα. Καλά, αν είχε αυτό θα σε έκοβε. Ναι. Ναι. Αυτό στρατηγικό να φύγεις ένα πίσω. Όταν θέλω να κάνω move. Άκου να στο διαβάσω. If you move from a system with loyal starport, you may take από starport. Να είσαι με starport μόνο γίνεται αυτό, το catapult, δεν γίνεται από οπουδήποτε. Μπορείς να κάνεις catapult moves. Συνέχισε να κινήσεις με τα πλοία σου όσο θέλεις, αφήνοντας πλοία στον δρόμο όπου θέλεις, μέχρι να φτάσεις κάπου που υπάρχει το moving to any planet or gate that is controlled από κάποιον άλλον, να υπάρχει έλεγχο αλλού. Μπράβο. Δηλαδή, αν εσύ δεν ήσουν εδώ, θα μπορούσα να πάω από εδώ και να βάλω εδώ. Ναι, σωστά. Ναι. Ακριβώς. Βάλουμε την παραγωγή μου. Ή και να αφήσω και ένα στη μέση για λόγους τακτικής ή οτιδήποτε. Okay. Αλλά το catapult γίνεται από star. Και καλά σε πετάει το star base, ρε παιδί μου. Ναι. Που έχεις το δικό σου, έτσι. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε το repair που είναι στο construction πάλι κάρτα. Το move είναι και στο aggression, είναι και σε άλλο. Ναι, είναι και σε άλλο, ναι. Το repair είναι πολύ straightforward. Κάνεις stand up ένα damage, το σηκώνεις και γίνεται πάλι με δύο hit points. Ή αν είναι πόλη, το πόλη τέτοια ή πόλη starbase, το γυρίζεις ανάποδα για να γίνει. Το κάνει τώρα. Έχει πολλές repair. Και το administration το κάνει. Εντάξει. Και το ποσάκι, ναι. Πάμε να δούμε ένα level δηλαδή κάνει αυτό το heal, το repair. Το influence που είναι στο mobilization και στο administration. Το influence, action. Α, είναι για τους παπάρες εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτό τι κάνει. Σου δίνει δυνατότητα να τοποθετήσει έναν agent, πράκτορα σου από το απόθεμα. Σωστό, τη μέσα. Σε μια κάρτα στο court. Το court τι είναι. Είναι εδώ τέσσερις κάρτες ανοιχτές που είναι οι guild κάρτες αυτού του τύπου. Εντάξει, παίρνω τώρα μια ενδείξη στην κάμερα, αλλά μπορείτε να δείτε οποιαδήποτε από εκεί είναι το ίδιο. Να πάω δηλαδή πάνω στο court σε όποια κάρτα θέλω και να αφήσω πάνω έναν agent. Εντάξει. Εκεί μπορείς να πας και εσύ, Σάκη, να αφήσεις την κάρτα που έχω αφήσει κι εγώ. Οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι πήγα εγώ και αφήσα έναν. Πώς και εσύ να πας να αφήσεις έναν μετά. Ωραία. Πάμε μετά τώρα στο επόμενο action. Γιατί τα κάνουμε αυτό, γιατί να πάω εγώ να έρθω εδώ και να αφήσω κάρτες. Έτσι, να αφήσω agent με το influence. Γιατί υπάρχει στο aggression το secure, σαν action, το οποίο σου λέει πάρε μια κάρτα από το court,
αν έχεις περισσότερους loyal agent από κάθε άλλο rival. Τη στιγμή εκείνη. Τη στιγμή που το κάνεις. Το action. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τα στείνεις εσύ και να μην κάνει. Ναι, ναι, ναι. Παίξει το action. Να πάω εγώ και να σε κόψω. Να βάλω κι εγώ άλλο ένα. Δεν μπορεί να το κάνεις τότε. Αν είμαστε ένα-ένα. Καταλαβαίνετε. Ούτε αυτό πάει την ψηφαλία. Όχι, όχι. Okay. Πάρε μια κάρτα από το court στην οποία έχεις εσύ περισσότερους από κάθε άλλο παίκτη. Εντάξει. Okay. Και πάρ την κάρτα στο supply σου για να σου δώσει το ability της. Δεν είναι κάρτα τέτοια action. Δεν σου, δεν είναι, μπορεί να σου δώσει και action, αλλά δεν είναι τέτοια κάρτα με νούμερο. Βλέπετε. Είναι κάρτα guild. Okay. Supply. Και αυτοί πάνε στο supply. Ωραία. Εντάξει. Οι αντίπαλοι agents. Αν επιλύσεις κάποια. Αν η κάρτα λέει once secured, resolve κάτι, την ώρα που την παίρνεις μπορεί να σου πει κάνει αυτό και τα λοιπά, έτσι, η κάρτα, έχει να κάνει με την κάρτα. Μπορεί επίσης να σου λέει κάνει και discard, να μπορεί να σου πει κάντε και κάνει και discard, έχει σημασία, δεν την παίρνεις τότε την κάρτα, το εκτελείς και την πετάς έξω στο discard pile, εντάξει. Και στο τέλος τραβάς μια κάρτα από το court για να έχεις πάντα τον αριθμό των, που λέει ανάγκο από το setup, εκεί τέσσερις, έτσι. Τώρα, οι κάρτες, τους αντιπάλους που υπάρχουν επάνω σε κάρτες που πες ότι είχε και ο Σάκης, ήμασταν 2-1, είχε μία ο Σάκης, τον παίρνω και τον βάζω captive. Οκ, το οποίο σημαίνει στο Tyrant. Το οποίο παίζει για το Tyrant εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, έτσι, αν δεν είναι εδώ δεν κάνει τίποτα το Tyrant, ξέρετε, αν δεν έχω κατεβάσει. Τελικά μόνο leader βγάζει... Ναι, δεν ξέρω αν κάποιες κάρτες το κάνουν. Εντάξει. Πάμε. Τα κλειδιά. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω τα κλειδιά είναι για, για τη μάχη. Κατανοητό αυτό. Ωραία. Λοιπόν, δείτε λίγο πάλι την είδατε την κάρτα. Μπορείτε να δείτε μια κάρτα. Η κάρτα έχει την εξής ανατομία. Έχει ένα resource, το βλέπετε εικονίδιο. Γιατί έχει σημασία τα. Το δίνεις. Πάνω δεξιά. Όχι, όχι, δεν το δίνεις. Το δίνεις σαν εικονίδιο. Είναι σαν να έχεις. Κοίτα, γιατί για το keeper είναι ποιος έχει τα περισσότερα εικονίδια. Okay. Από τι, από resource που έχεις πάρει από πλανήτες και από εικονίδια που έχεις σε κάρτες πάνω. Okay. Καταλαβες. Okay. Πεγμένες δίπλα σου. Ωραία. Οπότε έχει το resource, έχει τον αριθμό κλειδιών που είναι για τη μάχη, θα καταλάβετε, για να του κλέψεις το αλουνού, κάνεις, να του κάνεις raid και να του πάρεις πράγματα στη μάχη. Mm-hmm. Από κάρτες θέλεις τόσα κλειδιά να ξοδέψεις. Mm-hmm. Και μετά είναι το ability που έχει από κάτω. Mm-hmm. Ωραία. Okay, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια για τα ability, θα έχω την ώρα που τα παίζουμε. Yeah. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη μάχη. Λοιπόν, η μάχη είναι πάρα πολύ straightforward, είναι μονόπλευρη η μάχη. Δεν, έχει, δεν ρίχνει ο αμυνόμενο ζάρια κτλ. Ο αμυνόμενο δεν κάνει τίποτα. Είναι πάει και σου την πέφτω και σου κάνω πώ για να σου κάνω. Απλά το ενδιαφέρον που έχει το παιχνίδι έχει το εξή. Yeah. Διαλέγω κάπου που θα γίνει μάχη. Yeah. Εδώ α πούμε, έχω μπει εγώ εδώ και είμαστε έτσι. Είμαι εγώ με τρία. Τρία-τρία, ναι. Και είναι και ο Σάκης με δύο χτυπημένα και ένα φρέσκο. Έτσι. Ένα φρέσκο, έτσι. Ωραία. Διαλέγω πού θα γίνει μάχη. Ωραία. Μπορεί να είμαστε και τρεις εδώ, να είσαι και εσύ. Και να πω εγώ κάνω μάχη με το Σάκη, όχι με σένα. Α, οκ. Okay. Για παράδειγμα να ήμασταν έτσι. Ωραία, σωστά. Δεν είναι από τα παιχνίδια που γίνεται μάχη μέχρι να εξαλειφθεί κάποιος. Σε συμφέρει να κάνεις με το Σάκη εκεί στο παράδειγμα αυτό. Κάτσε, δεν είσαι στρατηγική. Εντάξει, οπότε επιλέγεις κάπου που να υπάρχουν αντίπαλοι, επιλέγεις σε ποιον θα κάνεις την επίθεση, το στοχοποιείς και επιλέγεις σε ποιο σεκτόρ θα το κάνεις. Μόνο εκεί θα γίνει μάχη. Με το battle που έπαιξα, με το action, έτσι. Ωραία. Διαλέγω λοιπόν τον defender και μετά επιλέγω σαν επιθετηθέμενο στα ζάρια. Για κάθε φρέσκο, για κάθε. Όχι φρέσκο, για κάθε πλοίο που επιτίθεται, έρχομαι με τρία πλοία. Παίρνω ένα ζάρι. Άρα εδώ θα πάρω τρία ζάρια. Τι ζάρια θα πάρεις, Βαγγέλη, ό,τι ζάρια θέλω. Τι σε συμφέρει. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Θα πάρω ό,τι ζάρια θέλω. Ένα για κάθε πλοίο που έχουμε μέσα στην επίθεση. Εδώ σου έχεις... Τα ζάρια είναι τα εξής. Ναι, μέσα έχει... τα ζάρια είναι. Το κόκκινο είναι assault, το μπλε είναι skirmish και το πορτοκαλί είναι raid. Είναι διαφορετικού τύπου ζάρια. Ωραία. Τι κάνει το assault, το κόκκινο. Assault. Το κόκκινο. Ματσατσούτσες. Το assault, το κόκκινο, είναι ζάρι στο οποίο κάνεις πολύ ζημιά στον αντίπαλο. Αλλά. Αλλά κάνει, τρως και εσύ μάπες. Εντάξει. Ναι, ναι, έχεις και εσύ απώλειες. Εντάξει. 50% φίλε. Είναι 50% να φας ζημιά και εσύ, θα δείτε πώς. Το skirmish ζάρι που είναι το μπλε είναι πιο safe, αλλά έχει πολύ λίγα hit. Είναι πολύ λίγα να χτυπήσουν τον αντίπαλο, αλλά εσύ δεν μπορεί να πας ζημιά. Ναι, και στο raid κάνεις, παίρνεις πράγματα. Και κάνεις και ζημιές. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα. Καταρχήν δεν μπορώ να έχω πάνω από 6 ζάρια από το κάθε είδος. Πες ότι έχω πάει με 800 πράγματα εγώ. Εντάξει, έχει limit. Λοιπόν, επίσης υπάρχει το raid, το ζάρι, το πορτοκαλί έχει ένα όριο. Μπορείς να πάρεις πορτοκαλί ζάρι μόνο αν υπάρχουν defending κτίρια εκεί που πάω να επιτεθώ. Δηλαδή, αν ήμασταν εδώ οι μάχοι, δεν μπορώ να πάρω πορτοκαλί ζάρι. Να κάνω raid από πού. Πρέπει να υπάρχει πόλη και κτίριο. Εντάξει. Ναι. Ή εκτός να μην έχει καθόλου κτίρια άλλος πουθενά. Τότε μπορώ να πάρω ένα πορτοκαλί. Okay.
γιατί δεν είχε πουθενά στο χάρτη μου. Αν δεν το κάνω προβέλα, αυτό δεν κάνω ρέτη. Λοιπόν, τι κάνουν τα ζάρια. Λοιπόν, ρίχνω τα ζάρια, πες ότι έχω πάρει εγώ αυτά εδώ. Τι το πάρω, μαντέξω το κάνω. Εντάξει, και τα ρίχνω. Τι είναι για να πάρει. Άμα δεν έχω κτίρια καθόλου. Γιατί κάνει από που θε στον άλλο. Γιατί σου κλέβω κάρτε, δεν σου χτυπάμε κτίρια. Ναι. Θα δει το Raiden για να σου χτυπήσω κάρτε. Είναι κλειδιά. Εσύ μπορεί να έχει κάρτε και να έχει κτίρια, γιατί θα καταστρέψουν όλα. Με τα τρία κτίρια. Άρα όμω έχει ή κάρτα ή κτίριο. Δεν είπα εγώ τίποτα για κάρτα. Για να δικαιούμαι να πάρω πορτοκαλί ζάρι στο συνδυασμό μου, πρέπει να υπάρχει κτίριο που να αμυνόμενο εκεί που επιτίθομαι ή να μην έχει πουθενά στο χάρτη κτίρια. Για να μπορώ να το χτυπήσω, δεν μπορώ να το χτυπήσω ποτέ. Μπορεί να χάσει τα κτίρια του και μετά είναι κάρτε σου ασφαλή, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν και ρίχνω τα ζάρια ό,τι θα φέρω. Εντάξει, πάμε να τα αποτελέσματα. Το πρώτο που επιλύω είναι αυτά εδώ που μοιάζουν με μικρή φωτίτσα, τα βλέπετε. Ναι, hit your chips. Αυτό είναι κακό γιατί είναι τρώς ζημιά εσύ. Δηλαδή κατευθείαν με το κάνω εγώ, πρέπει να κάνω αυτό εδώ, να φάω ένα hit σε ένα από τα σκάφη μου. Εντάξει, για κάθε τέτοιο που είναι. Οκ, ωραία. Μετά, αν έχω φέρει έστω και ένα intercept που είναι αυτό εδώ. Το intercept είναι το ναι, ο στόχος του sniper, ας πούμε. Ναι. Έλα εδώ, να το. Αυτό. Ναι, σωστά. Ναι. Το έχω και εδώ, ναι. Είναι αυτός ο κύκλος, είναι το intercept. Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι με έχουν λοκάρει τα αμυνόμενα πλοία για να με χτυπήσουν. Που σημαίνει ότι δεν έχει σημασία πώς θα έχω φέρει τέτοια. Μπορώ να έχω φέρει ένα, μπορώ να έχω φέρει τρία. Έτσι. Okay. Αρκεί να έχω φέρει any number. Ναι. Ο αμυνόμενος με κάνει intercept και μου χτυπάει οποιοδήποτε από τα επιτιθέμενα μου πλοία. Για κάθε φρέσκο πλοίο που αμήνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρα ένα ή τρία ή δύο, δεν έχει σημασία. Ο Σάκης θα με χτυπήσει για κάθε φρέσκο πλοίο που έχει. Άρα, μόνο ένα μπορεί να χτυπήσει. Αν ήταν έτσι, θα με χτυπούσε δύο. Και ας έφερνα μία φορά το result. Και αυτό δεν στακάρει, έτσι. Όχι. Είναι once. Δεν είναι πόσα τέτοια. Α, ωραία. Έφερα ένα ή δύο ή τρία. Συμβαίνει. Μία. Συμβαίνει. Η φούντα μετράει για να σε χτυπήσω και εγώ μετράει. Η φούντα. Η φούντα είναι μετά. Είναι το hit the ships first. Ναι. Είναι πρώτα είναι το intercept. Είναι hit, απλά είναι το intercept, ρε παιδί μου. Α, δεν είναι ότι. Όχι, δεν μπορεί να είναι γιατί κοιτάω εδώ. Ναι, σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό είναι το intercept, ναι. Το σκέτο. Και έτσι το δίνει και το εικονίδιο. Αυτό είναι και intercept και εσύ χτυπάς και ο άλλος χτυπάει αυτό. Σωστά. Χτυπάνε και οι δύο. Έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν, έτσι φαίνεται το έμπειρο στο gamer. Εντάξει. Και το άλλο, αυτά εδώ είναι hit κανονικά. Δηλαδή του κάνει εσύ hit, αυτά θες εσύ σαν επιθέμενο να φέρνει τα στεράκια, τα explosive. Εντάξει. Του τα χτυπάς εσύ διαλέγεις τι θα του ρίξεις. Μπορεί να του τα κάνεις και τα δύο, κοίτα να είναι φρέσκο για να του πω τα κάνω ένα-δύο και έφυγε. Ναι. Εγώ θα το διαλέξω. Εγώ επιλέγω, εγώ επιλέγω. Επιθέμενος. Ο νόμος απλά κοιτάει. Εντάξει. Και η φούντα με το τριγωνάκι. Η φούντα με το τριγωνάκι είναι συγκεκριμένο που είναι για να χτυπήσεις. Να κοίτα να δεις. Μόνο το πορτοκαλί έχει η φούντα με. Φούντα το είπαμε εμείς. Αυτό το hit με το τριγωνάκι λοιπόν που είναι εδώ. Είναι, με αυτό μπορείς να καταστρέψεις κτίρια. Okay. Τα κτίρια δεν μπορεί να κάνει damage με τα απλά hit. Θέλει hit με τρίγωνο. Τα πάρει έτσι, Είναι σαν να λέμε βομβαρδισμό, ρε παιδί με αυτό. Τριγωνάκι. Εντάξει. Yeah. Δηλαδή αυτό δεν χτυπάει τρίγωνο. Μόνο το τριγωνάκι χτυπάει τρίγωνο. Okay. Απίστευτο. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, και τέλος, τα κλειδιά γιατί τα θες. Για να κάνεις raid. Λοιπόν, κάνεις resources και κάρτες. Ξοδεύοντας κλειδιά. Ό,τι έχει. Αν σου έχουν μείνει επιτιθέμενα πλοία ζωντανά όμως. Δεν μπορεί να στα έχει εξολοθρεύσει ο άλλος. Πρέπει να έχεις έστω και ένα πλοίο. Πώς θα πας αυτό, με ένα κλειδί αυτό. Ακριβώς. Αυτά εδώ τα κάνεις rearrange όταν τα παίρνεις. Δεν σας το είπα. Δηλαδή, μπορεί να το πήρα εγώ τώρα καινούριο αυτό και να πω θα το βάλω αυτό να είναι τριπλό γιατί το θέλω πολύ και αυτό να είναι μονό. Αλλά δεν μπορώ να τα πειράξω μετά με στο παιχνίδι. Ναι, πρέπει το τριπλό είναι πιο δύσκολο να μου το πάρει. Έτσι, γιατί θέλει να φέρει τρία κλειδιά. Όπως αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τις κάρτες. Κάποιες έχουν δύο κλειδιά, κάποιες έχουν τρία κλειδιά. Έτσι, μπορεί να μου κάνει άλλο ρε την κάρτα να μου πάρει. Okay. Okay. Είναι κάποια resources πιο σπάνια από τα άλλα, είναι όλα ίδια αξία. Δεν έχει πει κάτι το rulebook μέσα για σπανιότητα. Έχει δύο κίτρινα, δύο πορτοκαλί, δύο. Εντάξει. Alright. Άνοιξε τα μάτια σου. Ωραία. Τρόφις. Τα στο τρόφις βάζεις τα κατεστραμμένα πλοία του αντιπάλου, τα παίρνεις σαν τρόφις. Για το θες για το Warmonger, Warlord. Είναι πιο σπάνια. Τέτοιο. Εντάξει. Και έτσι τελειώνει η μάχη. Κατανοητή η μάχη, παιδάκια μου. Κατανοητή η μάχη. Ναι, ναι. Η μάχη δεν είναι. Η μάχη δεν είναι μέχρι τέλη της τόσης να μην μείνει κανένας κτλ. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Να φάμε μερικά ντάμα και να τελειώσει. 6-18. Ωραία. Λοιπόν. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι τα resources λοιπόν. Τώρα δείτε λίγο τα resources που τα οποία τα έχω βγάλει εδώ πέρα. Ναι, τα έχετε δει, εντάξει. Απλά εννοώ, κοιτάξτε λίγο τα εικονίδια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κόκκινο. Το κόκκινο με το κυβότιο είναι το materials. Μπορείς να ξοδέψεις από το χέρι σου, κοιτάξτε, στη φάση του prelude ενώ παίζεις.
την κάρτα σου, μπορείς να ξοδέψεις και resources που έχεις για να κάνεις το action, το αντίστοιχο. Build or repair. Εντάξει. Με το material κάνεις build or repair. Με το fuel, εντάξει, όταν στην κάμερα, ρε. Ναι. Κάνεις το move. Με το weapon στη σειρά σου μπορείς να ξοδέψεις, να κάνεις οποιοδήποτε action pips από την κάρτα για να κάνεις battle action, να το αλλάξεις. Για να κάνεις επιθετικές τις κάρτες που δεν είναι επιθετικές. Το relic να κάνεις το secure action και το psionic να κάνεις το action listed στην κάρτα lead. Δηλαδή αυτή εδώ. Εντάξει. Πετιέται. Το πετάς στο απόθεμα. Ωραία. Εντάξει, αλλά κάνεις όμως action που είναι δυνατό. Είναι σαν να έχεις και άλλη κάρτα παίξει, καταλαβες. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Οκ, okay, δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Θα πω μόνο το εξής, ότι προφανώς γι' αυτό έχει σημασία επιπλέον που τα βάζεις αυτά, γιατί μπορείς να θες να τα κρατήσεις για το action, γιατί θες να έχεις ένα attack action ή ένα fuel action και να το βάλεις κάπου να είναι πιο πολλά κλειδιά. Τέλος, οι κάρτες guild σας τις είπα. Την ανατομία τους. Σας είπα τα εικονίδια είναι σημαντικά, γιατί πέρα από το ability που είναι όλο το zoom ή το ability, μπορεί να θέλεις τα εικονίδια, τα psionic, ας πούμε, για να κερδίσεις εδώ τα ambitions, έτσι. Θα τα εξηγήσω τα ambitions. Ωραία, οπότε όταν τελειώσει ένα chapter, τελείωσε το chapter 1. Γιατί παίξαμε όλη τη κάρτα μας σειρά σε shoot. Έτσι. Σκοράρουμε. Το πρώτο που κάνουμε είναι να σκοράρουμε τα ambitions. Α, εκεί πέρα. Ναι. Σκοράρουμε μόνο τα ambitions τα οποία έχουμε κάνει claim. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, κοίτα να δεις, θα παίξει μόνο το keeper και το warlord. Γιατί αυτά έχουν πόντους. Τα υπόλοιπα δεν σκοράρονται. Σημαντικό, δεν σκοράρουν. Τα υπόλοιπα που δεν έχουν κάνει claim, δεν δίνουν τίποτα. Πάμε να δούμε τι σκοράρουν, το Tycoon. Να έχεις το περισσότερο fuel και material icons από κάρτες και από resources token. Εντάξει, εικονίδια. Το Tyrant, να έχεις τους περισσότερους captives από τους, στο ταμπλό, το ταμπλό σου από τους άλλους παίχτες. Από το οποίο τους παίρνεις captive από taxing action και securing action. Το Warlord, να έχεις τα περισσότερα trophies από μάχες που έχεις κερδίσει και σκάφη των αντιπάλων στη μάχη. Ωραία. Το Keeper, να έχεις τα περισσότερα relic icons από resources και guild κάρτες. Και το Empathy, να έχεις τα περισσότερα psionic icons από guild κάρτες. Δεν υπάρχουν... και από resources, συγγνώμη. Resources και guild κάρτες. Ναι, είναι το psionic, είναι αυτό εδώ το εικονίδιο. Εντάξει. Okay. Ωραία. Αφού λοιπόν τα κάνουμε αυτά, καταρχήν πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα για να μπει στο αν θα πάρει το. Έχει τα περισσότερα, έτσι. Αυτό που έχει τα περισσότερα θα πάρει το. Μπράβο, στην ισοπαλία. Λοιπόν, ο παίχτης που έχει το first place θα πάρει το high power zone σε όλα τα ambition market. Γιατί μπορεί να έχει και δύο εδώ. Κοιτά, αν έχει παιχτεί αυτό. Δηλαδή αυτό που έχει τα περισσότερα warlord θα πάρει 3 και 2, 5. Okay. Εντάξει. Ο παίχτης που αν ισοβαθμούμε για την πρώτη θέση 2, δηλαδή έχουμε 2-2 στο Warlord, ναι, θα πάρουμε και οι 2, εγώ και ο Σάκης ισοβαθμούμε, το διάρι μόνο, τη δεύτερη θέση. Το μικρότερο νούμερο. Και αν ισοβαθμούμε για τη δεύτερη θέση δεν παίρνει κανείς τίποτα. Okay. Εντάξει. Ωραία. Αυτό που θα κάνεις είναι μετά στον επόμενο γύρο αυτά τα φλιπάρεις για να αλλάξουν οι τιμές τους. Εντάξει, θα το δούμε μετά στην πορεία αυτό. Okay. Ωραία. Και επίσης υπάρχει και το bonus city. Κοιτάξτε λίγο αυτό εδώ. Τα τελευταίες δύο πόλεις, αν τις έχεις βγάλει όλες τις πόλεις σου, σου δίνουν στα ambition συν 2 ή συν 3. Okay. Όταν κερδίσεις ambition, να παίρνεις έξτρα πόντους. Που το θες αυτό. Got it. Ωραία. Μετά, κάποιες λεπτομέρειες στο setup. Τώρα για δύο παίχτες δεν μας ενδιαφέρει. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι το εξής, ένα τελευταίο και τέτοιο. Έχει και το leader lore που βάζει τους leader που είναι κάρτες σαν να λέμε αρχηγοί, που σου δίνουν special abilities που λέει μην το προτείνει, δεν το προτείνει. Ναι, το κάνει πιο ασύμμετρο και δεν το προτείνει για το πρώτο. Και μια κάρτα lore που σου δίνουν κάτι special action, όχι αυτά, άλλες κάρτες, έτσι. Που δεν το παίξουμε τώρα, γιατί λέει μην το παίξεις, λέει πραγματικά, λέει, το τονίζει μην το παίξεις για το πρώτο σου παιχνίδι. Ναι, και το μόνο που θέλω να πω είναι τα prelude action, όπως σας είπα, αυτό είναι prelude action, το ξοδέψω και να κάνω ένα τέτοιο. Πότε μπορείς να κάνεις το prelude action? Το prelude action ξεκινάει αφού έχεις παίξει ένα action card για να πας να το παίξεις και τελειώνει αφού έχεις ξοδέψει το pip σου. Εντάξει. Ναι. Before. Σωστά. Αυτό λέω. Τελειώνει όταν έχει. Πρέπει να το κάνει. Το prelude είναι πριν τελειώσουν τα pip σου ουσιαστικά. Και μπορείς να κάνεις όσα prelude θέλεις εφόσον τα κάνεις στην κατάλληλη στιγμή. Εντάξει. Τα resources που ξοδεύεις στο prelude πηγαίνουν πίσω στο supply, αυτό που ρώτησε πριν ο Δημήτρης. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις prelude action σε κάρτες που έχεις πάρει στον ίδιο γύρο που παίζεις. Δεν μπορεί να την πάρεις την κάρτα και να την κάνεις και prelude. Οκ. Okay.
Και το τελευταίο είναι κάποια καινούργια action, τα οποία λένε το εξής. Μπορεί να υπάρχει μια κάρτα η οποία λέει πάνω assassinate και σε παρέδεση battle. Που σημαίνει εσύ παίζεις κάρτα για να κάνει. Στο guild σου, έτσι, να λέει assassinate και καλά είναι special τύπου battle. Εσύ θα παίξεις κάρτα για να κάνεις το battle και λες το κάνω σαν assassinate γιατί έχω πάρει την κάρτα guild assassinate. Κατάλαβες, μου δίνει ένα special τρόπο να κάνω το battle. Ναι, έχει σημασία με τις κάρτες. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Αυτό είναι το Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα κατατάσσεται στην κατηγορία των διαφορετικών παιχνιδιών που έχουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό το trick taking που έχει, που ουσιαστικά το βλέπουμε σε μπαζοπαίχνιδα, έτσι πίσω να πάρει το trick, ενώ φαινομενικά φαίνεται κάτι πολύ απλό, έχει πολύ βάθος. Και έχει πολύ βάθος γιατί αν καταφέρεις να πάρεις πράγματα από το trick taking παραπάνω, μπορείς να καταφέρεις να βγάλεις πολύ πιο γενναίες και χορταστικές σειρές. Στην αντίποδα αυτών, επειδή το άκουσα και από κάποιους φίλους, αν δεν σου είχε έρθει καλό χαρτί, μπορεί να είσαι λίγο αδικημένος, έτσι και το καθεξής. Στις παρτίδες που έπαιξα εγώ δεν βρήκα ότι είναι τόσο. Κυρίαρχο αυτό. Δηλαδή έχει τόσα πράγματα να κάνει στο παιχνίδι που μία μπορεί να σου κάτσει εσένα, μπορεί να κάτσει κάποιο τον άλλον, θα σου κάτσει μια πιο δυνατή σειρά. Κυλάει το παιχνίδι πολύ ωραία και ρολάρει. Είναι πιο σημαντικό να καταφέρει, φυσικά πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό για να πάρει όσο μπορεί περισσότερο από το trick taking και extra actions. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει 2 action αντί για ένα ή 3 action αντί για ένα. Αλλά νομίζω και το πού θα το κάνει το action σε σχέση με του άλλου, ποιε ευκαιρίε θα εκμεταλλευτεί, είναι πάρα πολύ καλό. Όπω επίση στην τελευταία παρτίδα κατάφερα να βγάλω πάρα πολλά από τα token μου, από το ταμπλό μου στο χάρτη. Οπότε όταν εγώ σκόραρα του σκοπού που σκοράρουμε, τα goals που σκοράρουμε, τα οποία επίση είναι πολύ ωραία γιατί είναι δυναμικό εκεί. Είναι, αλλάζει κάθε φορά. Οι παίχτε διαλέγουν ποιο θα, τι θα σκοραριστεί. Έτσι, τα τρία πράγματα σκοραριστούν και οι πόντια μεγαλώνουν από γύρω σε γύρω. Κλείνει η παρένθεση. Ακόμα και αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαφορετικό. Και επίσης, εκεί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ κατάφερα να βγάλω, επανέρχομαι αυτό που προσπαθώ να πω, ότι έβγαλα πολλά από τα token από το ταμπλό μου πάνω στο χάρτη, οπότε είχα το συν 2 πόντους και μετά συν 3 πόντους, οπότε όποτε σκόραρε ένα τέτοιο VP goal, έπαιρνε παραπάνω από τους νίκες και κατάφερα να κάνω διαφορά, παρόλο που φαινόταν ότι θα βγω δεύτερος ή τρίτος στην παρτίδα μας, τελικά να βγω πρώτος και να κερδίσω την τελευταία παρτίδα. Και θέλει, δηλαδή, έχει πράγματα τα οποία είναι πονηρά, οπορτουνιστικά, όχι τυχερά, ενώ έχει και τύχη φυσικά γιατί παίρνει τις κάρτες, αλλά θέλω να πω ότι να κυνηγείς αδυναμίες, να δεις λίγο ευκαιρίες ανάμεσα στους παίχτες, να δεις τι σου αφήνουν και να μπορέσεις να μπλεχτείς. Δεν είναι παιχνίδι που πάει ένας εναντίον ένα που έχει επικές μάχες όπως γίνεται στο Eclipse, που χτίζεσαι, φτιάχνεσαι και κάνεις κάτι μάχες τούμπανο και πας στο τέλος και γίνεται χαμός και κοπανιούνται και πέφτουν διαστημόπλια και σκάφη κτλ. Προφανώς έχει πολύ μάχη, είναι πολύ πιο γρήγορη μάχη. Μ' άρεσε που είναι streamlined, γρήγορη μάχη, εύκολη, ξεκάθαρη. Μ' άρεσε που εσύ ο ίδιος επιλέγεις αν θα φάζει μια ή όχι, ανάλογα με το μίξ των ζαριών που ρίχνεις, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό, που πολλές φορές μπορεί να σε πιέσει να πας για κάτι πιο με περισσότερο ρίσκο, για να μπορείς να καταφέρεις περισσότερα hit και να ρίξεις τον άλλον, έτσι, ή τους άλλους, και να καταφέρεις να πάρεις αυτό που θέλεις στην περιοχή. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος είναι διαφορετικός επίσης. Δεν έχει τίποτα να κάνει ο άλλος ο αντίπαλος, ουσιαστικά ο ίδιος ο επιτιθέμενος θα επιλέξει αν θα πάει για full επίθεση ή αν θα ρίξει κόκκινες ζάρια, μίξ κόκκινες ζαριών με άλλα χρώματα, με μπλε και ούτω καθεξής. Πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό και το σύστημα μάχης ωραίο. Και το trick taking λοιπόν ωραίο. Και ο τρόπος προλάρει. Και η μάχη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικά μου άφησε πάρα πολύ ωραία εσύ και έχω παίξει πάρα πολλά παιχνίδια σε αυτή την κατηγορία. Και είναι σαν τραπμένα μου ήδη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ειδικά και είμαι σάκερ και για διάστημα και για τα 4X. Είτε στο διάστημα είτε είναι αρχαία πολιτισμοί, ξέρω εγώ, βλέπε Clash of Cultures και ούτω καθεξής, αλλά κυρίως στο διάστημα μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τα ευχαριστιέμαι. Και ευχαριστιέμαι τόσο αυτά τα βαριά που κρατάνε 3, 4, 5, 6 ώρες, όσο και αυτά που κρατάνε λίγο για τη διαφορετικότητα που έχουν. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο, επειδή κρατάει και 2 ώρες, είναι άλλο ένα μεγάλο του ατού. Ότι παίζει γρήγορα. Ρολάρει γρήγορα. Έχει γρήγορο ρυθμό. Οπότε μπορείς να πάρεις μια αίσθηση ότι έχεις παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι χωρίς να δεσμευτείς αν δεν έχεις ή δεν μπορείς, ότι θέλει πολύ κόσμο, ότι θέλει αφοσίωση, θα παίξουμε παιχνίδι 6 ώρων, αν δεν βρες τώρα κόσμο που θέλει και μπορεί να κάτσει να παίξει παρτίδα 6 ώρων, εγώ θα το έκανα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν πολύ και πολύ και, πολύ και πολλές και συχνά, έτσι, λόγω της καθημερινότητας, δεν το λέω, είναι δύσκολο να βρεις τόσες ώρες ή θες να παίξεις πολλά παιχνίδια και όχι μόνο ένα, οπότε αυτό το παιχνίδι το ότι παίζει σε 2 ώρες είναι θετικό, υπερθετικό και νομίζω ότι του αξίζει σίγουρα να το δοκιμάσει κάποιος.
θα ήθελα, οι κάρτες που παίζεις είναι πάρα πολύ ωραίες και σου δίνουν ωραία bonus και τα λοιπά και διαφορετικότητα. Θα ήθελα να είναι λίγο περισσότερο ασύμμετρο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η ρόλη που δεν έβαλα στην παρτίδα μας και θα την βάλω στην επόμενη. Η ρόλη που σου δίνουν διαφορετικά abilities από ό,τι άκουσα. Μην φανταστείτε όμως ότι έχει την ασυμμετρία του root, που το ένα είναι ένα unit και στο άλλο έχεις άπειρα και στο άλλο έχεις άλλα abilities και δεν ξέρω τι, έτσι το Vangamon και πάει λέγοντας. Είναι ασύμμετρο, αλλά όχι, δεν έχει το ξεχυλωμένο τεράστιο ασύμμετρο υπερσύμπαν που έχει το root. Δεν το λέω για κακό αυτό, το λέω επειδή περιμένετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο στο διάστημα, έτσι. Έχει ωραία στοιχεία, έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει πολύ ευφυές gameplay. Αλλά πρέπει λίγο να το δεις, να πάρεις ευκαιρίες, να εκμεταλλευτείς ανοίγματα από τους άλλους, οι πράγματα που σου αφήνουν, να βγεις μπροστά σε άλλα πράγματα και το καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι το...